να πω ναι στην πρόταση που είχε γίνει η πρώτη τριετία. Συγγνώμη, και είστε εξ αποστάσεως, πώς γίνεται αυτό, τι. Όχι, ο Ραμ μένει το μισό καιρό, μένει στην Ελλάδα. Μένουμε δηλαδή το μισό καιρό μαζί και ταξιδεύει και στο Τελ Αβίβ. Όσο περνάει ο καιρός, έχει συνταξιοδοτηθεί πλέον, είναι 60 ετών, έχει συνταξιοδοτηθεί, όσο περνάει ο καιρός. Τώρα διδάξει στο πανεπιστήμιο, ας πούμε, οπότε μοιράζουμε το χρόνο μας. Έχω και άλλη ερώτηση. Ναι. Πού έγινε η πρόταση γάμου, κάπου ψηλά, κάπου χαμηλά. Έχεις κάποια πληροφόρηση, έχεις κάποια πληροφόρηση. Έχει κάποια. Αχ, βρε μπαγάσα, Νίκο. Σας τα έχει καρφώσει όλα τούτος εδώ, είμαι σίγουρη. Διότι η κουμπάρα μου είναι κάτι μακρύ. Συγγνώμη, η φίλη μου ρωτάει, είναι αυτό να τον δείξω. Δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε φωτογραφία. Βάλτε τη σειρά, δεν θα τον βγάζουμε. Άμα είναι λάθος θα τον βγάλετε, αλλά προσέξτε ποιον βάζετε. Όχι τίποτα άλλο, γιατί μπορεί να έχει απαιτήσει μετά ο άνθρωπος. Αυτός. Αυτός είναι. Κούκλος. Ναι, συγγνώμη, είναι και κούκλος. Κούκλα θα πάρει, κούκλος είναι. Και αυτός έγινε τελικά η πρόταση. Α, είχαμε πάει ταξίδι στη Βόρεια Ινδία, στα Ιμαλάια. Και κάπου στα 4.850 μέτρα, στην Ούμπρα Βάλεϊ, μέσα σε μια σκηνή, ήταν απ' έξω οι γκαμίλες, οι βακτριανές, έβγαλε ένα κουτάκι, είχε μέσα ένα υπέροχο μονόπετρο και μου είπε, θα με παντρευτείς. Δεν αντέχω. Ναι, εγώ νόμιζα ότι μπρίσκεται, αυτά ήταν βολά, υπάρχουν για άλλα. Ναι, αγάπη μου, δεν είχαμε. Έχει σημασία το πού, έτσι, ούτε λουλούδια, ούτε βιολιά, ούτε τίποτα. Σου λέω, η Καμίλα ήταν απ' έξω κάτι γελάδια. Ναι, αλλά 4.800. Εντάξει, 4.850 εξωτικό ταξίδι, αλλά για σκληρά νεύρα, έτσι, όχι για σκληρούς οργανισμούς. Δηλαδή κουβάλατε τα ταξίδια μαζί. Όχι, αλλά του αρέσει του Ραμ πάρα πολύ. Του αρέσει πάρα πολύ και με τραβολογάει συνέχεια. Φέτος ήταν να πάμε στην Ισλανδία, αλλά δυστυχώς έτυχε το δημοψήφισμα και μετά οι εκλογές οι δεύτερες. Να ρωτήσω κάτι, τα παιδιά σου πώς το έχουν πάρει? 36 και 34 χρονών. Όχι, θέλω να σου πω. Καλά το πήρανε. Πανηγυρίζουν γιατί σου λέει θα απαλλαγούμε από την τρελή. Να πω και ας πούμε. Πώς. Όχι. Να, εδώ κοίταξε πώς. Ωραία. Ναι. Έγινε αυτό στα Ιμαλάη 4,5 με ρώτησες που μου έκανε πρόταση γάμου. Ναι. Εκεί μου έκανε. Ωραία. Πρόταση και και εσείς είχατε την τόλμη να μην μπείτε ναι στα 4.500 μέτρα. Με άνεση. Α, αλήθεια. Και με άνεση. Με άνεση. Είχα την τόλμη να μπει πω ναι, διότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι σοβαρός. Λέει ότι είναι σοβαρό και στο 0 και στο 4850. Ναι, λέει ότι και θα σε κατεβάσει μετά κάτω. Μπορούμε να πούμε πάνω, εννοεί. Πού, πότε θα γίνει ο γάμος. Δεν έχουμε ορίσει ημερομηνία, αλλά θα είναι πολιτικός γάμος κατά ανάγκη. Ναι. Κρίμα δυστυχώς. Στο Δημαρχείο ο κύριος Καμίνης θα μας παντρέψει. Τώρα στα κοντά. Τέλεια. Κάποια στιγμή μέσα στον επόμενο μήνα, δεύτερο μήνα, κάπου. Να έρθουμε με κάμερα. Με το καλό. Να έρθετε. Εντάξει, με πολύ χαρά. Αλλά τη δική σας μόνο. Ναι. Τη δικιά μας. Μπερδευόμαστε. Εσείς που έχουν δει σε αυτό το έτος, Μαριάννα, τώρα που είναι. Καλέ εμένα να με ενοχλείς. Καλέ τώρα, δηλαδή πραγματικά ρωτάς ένα τέτοιον άνθρωπο, αν την ενοχλεί το δίσεκτο. Κάνω ρεπορτάζ γυναίκα χρόνια που ρωτάζει το δίσεκτο. Εδώ έχουμε δύο γεγονότα. Πρώτον, η κουμπάρα μου που είναι η κολλητή του φίλη. Κάτια μακρύ. Η Κάτια η Μακρύ με τον Παναγί το Γαλιατσάτο. Η Κάτια η Μακρύ θα είναι η κουμπάρα. Ναι. Διότι αν μη τι άλλο. Θέλουμε την κυρία Κάτια Μακρύ, επίτιμη πρόσκληση αυτή τη στιγμή και επίσημη κυρία Μακρύ το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ στην εκπομπή παρακαλώ. Γιατί ούτως ή άλλως έχει τόσο θετική άβρα η Κατιού που όχι δίσεκτο έτος. Α, καλά, ναι. Κατά συνέπεια, τι έχουμε να συζητήσουμε. Τίποτα. Αυτού του να σας κάνουμε και τα δώρα του γάμου. Τι να κάνουμε, γιατί έχουμε και αυτό το τέλειο δώρο τη Όντιο Τέξ, δεν ξέρω. Έχουμε και ένα μυθικό.